Το Viva Wallet είναι το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Είναι δημιούργημα της Viva Payments που είναι ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με άδεια λειτουργίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκινήσαμε από την Ελλάδα και διαθέτουμε είτε σε application για κινητά, για Android και για iPhone, είτε online μέσω web, να μπορεί κάποιος να ανοίξει μέσα σε ένα λεπτό ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Μπορεί να το φορτίσει με διάφορους τρόπους, είτε με μετρητά, είτε με κάρτα, είτε με μεταφορά από τράπεζα. Τα χρήματα που έχει μέσα στο πορτοφόλι του μπορεί μετά να τα ξοδέψει πάλι με πολλούς τρόπους. Μπορεί, ας πούμε, να μεταφέρει χρήματα σε ένα φίλο του. Μπορεί να πληρώσει λογαριασμό, ΔΕΗ, ΟΤΕΗ, ΔΑΠ, 170 λογαριασμούς. Μπορεί να πληρώσει έναν επαγγελματία. Έρχεται, για παράδειγμα, ένα υδραυλικό στο σπίτι του, του κάνει μια εργασία και μεταβάζει το αφημί του υδραυλικού, βάζει το ποσό και άμεσα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έχουν μεταφερθεί τα χρήματα στο wallet του εμπόρου. Υπάρχουν προσωπικά και εμπορικά wallets. Στα εμπορικά wallets έχει δυνατότητα ένας επαγγελματίας που έχει ένα κατάστημα να μπορεί να πάρει και ένα μηχάνημα χρέωσης καρτών και να μπορεί να χρεώνει κάρτες από το μηχάνημα και τα χρήματα μπαίνουν στο wallet του. Και μετά από το wallet του μπορεί να πληρώνει προμηθευτές, μπορεί να μεταφέρει χρήματα, μπορεί να κάνει πληρωμές, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Οπότε έχει έναν ολόκληρο κόσμο πληρωμών, μεταφορών και υπηρεσιών, γιατί μπορείς να αγοράσεις και εισιτήρια μέσα από το wallet, μέσα από το κινητό σου. Είναι το πρώτο πορτοφόλι παγκοσμίως, αν θέλεις, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από το κινητό, μέσα από το ηλεκτρονικό σου πορτοφόλι, να αγοράσεις υπηρεσίες. Είτε ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, εισιτήρια για θέαματα, για αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, για θέατρα, για συναυλίες. Οπότε έχεις ένα σύνολο υπηρεσιών μέσα στο πορτοφόλι σου. Ευχαριστούμε. Η ιδέα για το Viva Wallet πώς γεννήθηκε ακριβώς? Να σας πω. Πριν από 3-4 χρόνια περίπου, το 2010 ή και νωρίτερα, εμείς ως Viva Services είχαμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε και σήμερα και πουλάμε εισιτήρια στο ίντερνετ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, θεάματα κτλ. Για να κάνουμε την πώληση των υπηρεσιών αυτών, χρεώναμε τις κάρτες των πελατών. Η διαδικασία της χρέωσης της κάρτας γινόταν μέσα από κάποιες τράπεζες. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο τραπεζικό σύστημα να έχει ευελιξία και να μπορεί εύκολα και γρήγορα να κάνει κάποιες πληρωμές που θέλαμε εμείς. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να ασχοληθούμε με το κομμάτι των πληρωμών από μόνοι μας. Εκείνη την εποχή είχε βγει και μια κοινοτική οδηγία, η PSD, Payment Services Directive, που έδινε τη δυνατότητα σε οργανισμούς, σε εταιρείες, να φτιάξουν ιδρύματα πληρωμών, τα οποία ερχόντουσαν να σταθούν ανάμεσα, να ήταν κάτι πιο light από τις τράπεζες, δεν χρειαζόταν δηλαδή να έχει τραπεζική άδεια και όλα τα κεφάλαια που χρειάζεται μια τράπεζα για να λειτουργήσει, και να μπορούν να δίνουν υπηρεσίες τεχνολογίας στον χώρο των πληρωμών πολύ πιο άμεσα και εύκολα. Πήραμε λοιπόν αυτή την άδεια και ξεκινήσαμε και υλοποιήσαμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που σήμερα βλέπετε. Όχι πάλι. Τι κάνουμε τώρα? Όχι. Θα πάρω το Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Ναι. Ναι, έχω πρόβλημα. Ναι, πάλι στάση εργασίας. Δεν έχω και χρήματα. Τι κάνουμε? Viva Wallet. Ναι, το έχω. Μπορείς να μου στείλεις και χρήματα? Ωραία. Ωραία, ναι. Στείλε μου. Στείλε μου, οκ. Έλα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, έλα, για χαρά. Τα λέμε σε λίγο. Πάλι καλά. Να σε ζήσει ο Γιάννης. Εντάξει, καλέ. Καλό ήταν. Το λιχό σας άρεσε? Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Όχι, γενικά όλα καλά ήταν. Καλό. Καλά. Και το φαγητό ήταν απίστευτο. Πολύ καλό. Ξανά. Ναι, παιδιά, εγώ σιγά θα σας αφήσω. Τι? Θα πάω σπίτι. Κάτσε με τη γυναίκα. Εντάξει, πρέπει να πάω σπίτι. Θα πάω. Πάμε. Θα πληρώσω μόνο. Εδώ είναι από όλες νομίζω. 73-40. 73-40. Είναι σαλάτες τώρα, καφέδες, γλυκά, εντάξει, να κάνουμε. 18-35, παιδιά, 19 για να αφήσουμε και το τύψο. 19, εγώ έχω 50, ακόμα είναι πληρώνω εγώ.
Όχι, πώς θα πληρώσει, αφού δεν έχουμε υπόλοιπη. Όλοι έχετε, θα πληρώσω εγώ, παιδιά, έχω Viva Wallet Card. Και εμείς. Έχετε το application, δεν το έχετε. Ναι, ναι. Ωραία. Μου στέλνετε το ακριβές ποσό. Δηλαδή 17. 19 ευρώ. 19 για να αφήσουμε και tip. Ωραία. Και στο μεταφέρουμε κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Μπες μέσα, θα με βρεις, με έχεις. Μπείτε να δείτε. Οκ, ναι. 19 ευρώ. Ναι. Κατευθείαν. Οκ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ στα στυλά. Και εγώ. Ναι, έρχεται. Και εγώ είμαι, οκ. Κάποιος ένα δεν έχει έρθει ακόμα. Έλα. Πολύ πρακτικό, ε. Είδατε, γιατί ό,τι χρειάζεται, γιατί ο άλλος έχει 50, ο άλλος 20, θα τσαφωνάξουμε το παιδί να πληρώσουμε. Οκ. Τέλεια. Θερμός. Διατάξει, κύριε Λοχαγέ. Εγκρίθηκε πενθήμερη φοιτητική άδεια. Από σήμερα. Από σήμερα, κύριε Λοχαγέ. Ναι, ναι, από σήμερα είσαι ελεύθερος. Γιατί είναι. Ευχαριστώ, κύριε Λοχαγέ. Είναι για το ΑΛΜΠΑ. Άντε. Θα δω τα ξύλινα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, κύριε Λοχαγέ. Ψαφίου. Και έχανε 7, δεν υπάρχει μία. Θα να πάρω τη μάνα. Έλα, μάνα. Πήρα άδεια από σήμερα. Ναι, 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 από σήμερα. Μου την έδωσε ο λοχαγός. Θα έρθω με το καράβι, αλλά δεν έχω μία. Ναι, τίποτα, τίποτα. Να πάω στην τράπεζα. Πρώτον, η τράπεζα είναι κλειστή. Και δεύτερον, ο λογαριασμός δεν έχει τίποτα. Μηδέν. Δεν έχω χρήματα. Πρέπει να μου στείλεις. Ναι, ρε μανάδα, από σήμερα την πήρα την άδεια. Τι να κάνω, έρθω τη Δευτέρα. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Viva Wallet. Θα μου στείλεις χρήματα και θα βγάλω εγώ ακτοπλοϊκά. Θα πάρω το καράβι αύριο το πρωί. Και το βράδυ είμαι σπίτι και μου ετοιμάζει τα ντολμαδάκια. Εντάξει, λοιπόν, στείλε χρήματα στο Viva Wallet και έρχομαι. Αυτό είναι. Viva Wallet, σε σώζει πάντα.